Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Επειδή έγινε μια διαμόρφωση, μια σύμπτυξη μάλλον των καρεκλών της αιθούσης, γι' αυτό αν είναι δυνατόν να καθόμαστε προς το τέλος των καρεκλών για να μην παίρνουν άλλοι μπροστά μας και να μας ταλαιπωρούν ή να τους ταλαιπωρούμε. Αν χρειαστεί βέβαια, αν έρθει η ώρα που να χρειαστεί. Τώρα δεν είναι ανάγκη. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά, από ό,τι βλέπω εδώ σημειωμένο στην Καινή Διαθήκη, είχαμε πει να μιλήσουμε για το θέμα των λογισμών. Έχουμε μιλήσει και άλλες φορές πολύ παλαιότερα, αλλά κατά καιρούς νομίζω ότι είναι καλό και ωφέλιμο να λέμε μερικά πράγματα, μια και αυτό το θέμα είναι πάντοτε επίκαιρο και όλους μας απασχολεί. Και στη συνέχεια, αν κανείς θέλει να ρωτήσει κάτι, ευχαρίστως, να πω εκείνη η μεγάλη απορία των 4 σελίδων. Συγγνώμη, αλλά δεν μπόρεσα ακόμα να τη διάβασα μια-δυο φορές. Δεν την κατάλαβα. Να τη διαβάσω όλο 5-6 να δούμε μήπως την καταλάβω. Αν την καταλάβω, θα σας την αναλύσω. Διαφορετικά, θα δούμε. Καταρχάς, τι σημαίνει λογισμός? Λογισμός είναι μια σκέψη η οποία έχει μια επίδραση στον ψυχικό μας κόσμο. Μια σκέψη η οποία χτυπά κατευθείαν στην καρδιά μας, στο ψυχικό μας κόσμο. Κάθε σκέψη μπορούμε να πούμε ότι είναι λογισμός. Αλλά με την βαθύτερη έννοια, λογισμός είναι αυτή η σκέψη που τρόπον την αφέρνει αλλίωση ή ταραχή στο ψυχικό μας κόσμο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν λογισμούς και οι πηγές των λογισμών είναι τρεις, όπως συνήθως συμβαίνει. Οι λογισμοί προέρχονται είτε από τον Θεό, είτε από τον άνθρωπο τον ίδιο, είτε από τον διάβολο. Έτσι. Έχουμε μια σκέψη. Αυτή η σκέψη μπορεί να είναι δική μας, να την έχουμε παράγει εμείς, μπορεί να είναι από τον Θεό, μια σκέψη την οποία το Πνεύμα του Άγιον του Θεού μας συνέβαλε μέσα στην καρδιά μας, μέσα στην υπόστασή μας, και είτε μπορεί να είναι από τον διάβολο, ο οποίος κι αυτός με τη σειρά του μπορεί να μας βομβαρδίσει με διάφορες σκέψεις ανάλογα με τα πάθη μας. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε, όσον είναι δυνατό βέβαια τώρα στο στάδιο του πνευματικού που είμαστε ανάλογα, κάθε σκέψη από πού είναι. Εάν η σκέψη, ο λογισμός αυτός παράγει μέσα στην καρδιά μας σύγχυση, ταραχή, σκοτισμό, δηλαδή δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, ας πούμε, απορία, γεννάει ανησυχία μέσα μας, αγωνία, γενικά παράγει άγχος και κακά συναισθήματα, τότε κατά κανόνα δεν είναι από τον Θεό. Ή είναι από τον διάβολο ή είναι δική μας σκέψη που παράγεται λόγω των δικών μας καταστάσεων. Οι λογισμοί που προέρχονται από τον Θεό είναι λογισμοί οι οποίοι φέρουν στη ψυχή μας ειρήνη. Είναι φωτεινοί λογισμοί, παράγουν φως. Φέρνουμε στη ψυχή του ανθρώπου ειρήνη, χαρά, γαλήνη, ελευθερώνουν τον άνθρωπο, δίδουν στον άνθρωπο έτσι μια δυνατότητα μιας έτσι ξεκούρασης, ξεκουράζουν τον άνθρωπο οι λογισμοί του Θεού.
Ο Χριστός μας είπε ότι μπορούμε να ξεχωρίσουμε κάθε δέντρο από τους καρπούς του. Και λέγει, κάθε δέντρο καλό, έχει εδώ καρέκλες παιδιά, έχει εδώ. Κάθε δέντρο καλό παράγει καρπούς καλούς. Και κάθε δέντρο κακό παράγει καρπούς κακούς. Οπότε, εάν με μια σκέψη έχεις μέσα σου σύγχυση, ταραχή, θυμό, κακία, ανεκδίκηση, όλα αυτά τα κακά συναισθήματα, μη ζητάς να ρωτήσεις άλλο, δεν είναι από τον Θεό. Αφού βλέπεις τι σου προκαλεί αυτή η σκέψη. Σου προκαλεί μέσα σου ολόκληρη αναστάτωση. Κακία, εγωισμό, ειδιπάθεια, χίλια δύο πράγματα. Διώξε την και πέταξε την. Δεν είναι από τον Θεό. Εάν εξ αντιθέτου σου παράγει μέσα σου ειρήνη, χαρά, αγνότητα, όλα αυτά τους καλούς λογισμούς, τις καλές καταστάσεις, χωρίς βέβαια πάντοτε να είσαι απόλυτα βέβαιος, αλλά κατά ένα μεγάλο μέρος υπάρχει πιθανότητα μεγάλη να είναι από τον Θεό. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν περιπτώσεις όπου πράγματι μπορεί μια σκέψη να φέρνει μέσα στον άνθρωπο, ξέρω εγώ, μια φαινομενική χαρά ή μια φαινομενική έτσι, ειρήνη, όμως να μην είναι από τον Θεό αυτή η σκέψη, αλλά να είναι πλάνη, να είναι κάτι δαιμονικό, το οποίο ταυτίζεται με τα πάθη μας, έτσι. Εάν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έχω μέσα μου κακία και θέλω να εκδικηθώ κάποιον άνθρωπο, όταν σκέφτομαι ότι τον εκδικήθηκα ή έπαθε κάποιος κακό ή κάποιος τον εκδικήθηκε, χαίρομαι. Έτσι, γιατί έχω μέσα μου κακίες. Δεν σημαίνει ότι επειδή χαίρομαι, άρα είμαι τον Θεό. Χαίρομαι, αλλά χαίρομαι εμπαθώς. Κακώς χαίρομαι. Έτσι. Έχω τις εντολές του Θεού που κρίνω αντικειμενικά τους καρπούς αυτού του λογισμού. Άρα δεν μπορώ να βασιστώ απόλυτα στα συναισθήματά μου. Όμως είναι γεγονός ότι κατά ένα μεγάλο μέρος μπορώ να κρίνω και από το τι συναισθήματα γεννούμε στην καρδιά μας. Έχει εδώ η Ιωάννα Μάρη, ελάτε εδώ μπροστά. Σας λέω να έρθετε μπροστά γιατί όλοι αποφεύγουν τα μπροστά και γεμίζουν οι πίσω θέσεις. Ξένια, πήγαινε πίσω γαλακτίων. Στο τέρμα. Α. Τώρα, από πού είναι και οι λογισμοί που είναι δικοί μας. Οι λογισμοί που παράγουμε από μόνοι μας είναι πολλοί και διάφοροι. Αυτοί μπορεί να είναι και καλοί, μπορεί να είναι και χαζοί, μπορεί να είναι και τρελοί, μπορεί να είναι και ό,τι θέλεις. Δόξα τω Θεώ, το μυαλό μας δουλεύει συνέχεια. Ό,τι θέλεις βγάζει. Αυτούς μην τους πολύ ερευνάτε. Αφήνετε τους να φεύγουν γιατί να γλιτώσετε. Οι πατέρες διακρίνουν στους λογισμούς, έδωσαν πολύ σημασία στους λογισμούς, γιατί είδαν ότι όλος ο πόλεμος, ο πνευματικός, γίνεται στο επίπεδο των λογισμών. Από εκεί αρχίζει. Εάν καταφέρει να σε κερδίσει ο πειρασμός ή στη σκέψη να σου εχμαλωτήσει το νου σου, τότε εύκολα σε οδηγεί εκεί που θέλει. Γιατί ο νους είναι ο κυβερνήτης του ανθρώπου. Έτσι, ο κυβερνήτης νους, λένε οι πατέρες. Όπως κάποιος που κρατά το τιμόνι και οδηγά. Εάν του πιάσεις το τιμόνι, θα πάρεις το αυτοκίνητο εκεί που θέλεις εσύ. Ως που κρατά άλλος το τιμόνι, το παίρνει εκείνο, εκεί που θέλει εκείνος. Εάν λοιπόν ο νους εχμαλωτιστεί σε ένα λογισμό, τότε κατά κανόνα θα επακολουθήσει και οι πράξεις, εάν υπάρχει δυνατότητα. Και αυτό η μάχη όλη δίδεται εις το να μπορέσει ο άνθρωπος να κρατήσει το νου του ελεύθερον από την εχμαλωσία των λογισμών. Και επειδή ακριβώς είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο, γι' αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας, ως επιστήμονες της πνευματικής ζωής, διδάκτορες της πνευματικής ζωής, μας ανέλησαν με πολύ σαφήνεια και λεπτομέρεια πώς εξελίσσεται αυτός ο πόλεμος των λογισμών. Κατά κανόνα οι πατέρες διακρίνουν 5 στάδια εις το θέμα των λογισμών. Πρώτο στάδιο λέγεται προσβολή. Έχει εδώ μπροστά καρέκλες παιδιά, ελάτε. Πρώτο στάδιο λέγεται προσβολή. Τι σημαίνει προσβολή?
Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Προσβολή σημαίνει, εάν υποθέσουμε ότι, ξέρω εγώ, έχω μια οθόνη, ας πούμε, ένα πράγμα, μια οθόνη που προβάλλονται πάνω όλοι οι λογισμοί. Προβάλλει πάνω στην οθόνη ένας λογισμός. Μου λέει, παραδείγματος χάρη, αυτό το ωραίο ρολόι που βλέπεις πάνω στο κομωτίνο, πιάστο, κλέψε το. Είναι ένας λογισμός, μια σκέψη. Ή με βάζει να, ξέρω εγώ, να νευριάζω αντίον του άλλου. Ή ακόμα και χειρότερα πράγματα. Και ανήθικα και εσχρά και βλάσφημα εναντίον του Θεού και χίλια δύο πράγματα. Ελάτε πάνω. Ελάτε, ενάντια, πρώτη θέση, πρωτοκαθεδρία. Προσφέρουμε δωρεάν τις πρώτες θέσεις. Επειδή είστε Λευκωσιάτης. Ήσουν κάποτε Λεμεσανή, αλλά να σε πρόδωσεις. Λοιπόν, η προσβολή λοιπόν σημαίνει να έρθει μια σκέψη στη διάνοιά μας που μου λέει ένα πράγμα, οτιδήποτε. Αυτό είναι προσβολή. Αυτό το πράγμα, λένε οι πατέρες, είναι μετά την πτώση. Πριν την πτώση δεν συνέβαινε αυτά που θα πούμε τώρα, πριν την πτώση του ανθρώπου. Μετά την πτώση που ο νους μας έσπασε και έγινε χίλια κομμάτια, μεταπτωτικά πλέον, αυτή η προσβολή είναι φυσικό φαινόμενο. Είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, θα έχουμε λογισμούς. Σκέψεις διάφορες που προσβάλλουν τη διάνοιά μας. Είπαμε, τρελές, χαζές, εσχρές, ανήθικες, βλάσφημες, οτιδήποτε. Μην τις μετράτε. Ούτε να τις πιάνετε, γιατί δεν είναι πλήθος. Αυτές οι σκέψεις δεν είναι αμαρτία. Όποιες και αν είναι, όσο βλάσφημες, εσχρές, ανήθικες, κακές, οτιδήποτε και αν είναι, δεν είναι αμαρτία. Έτσι. Δηλαδή, με το να έρθει μια σκέψη στη διάνοιά μου, δεν σημαίνει ότι αμαρτάνω. Έστω και αν αυτή η σκέψη με πολεμά συνέχεια. Λέγεται προσβολή. Το πρώτο στάδιο λοιπόν της προσβολής δεν είναι εφάμαρτο. Ούτε και είναι δηλωτικό το τι άνθρωπος είμαι. Παραδείγματος χάρη, εάν συνέχεια με πολεμά ο λογισμός να κλέψω πράγματα. Είναι αδέρω τον Παναγιώτη τώρα που μιλάμε με τον διπλανό του. Λοιπόν, εάν λοιπόν μου έρχεται ένα λογισμό να κλέψω πράγματα, αλλά δεν τον δέχομαι. Δεν σημαίνει ότι είμαι κλεπτομανής, θα πιάσει η κατάθλιψη, ότι γιατί σκέφτομαι συνέχεια τα πράγματα, άρα είμαι κλεπτομανής. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που δεν πάνε εκκλησία για χρόνια πολλά επειδή φοβούνται. Επειδή όταν μπουν μέσα στην εκκλησία έχουν κακούς λογισμούς, αισχρούς λογισμούς, είτε εναντίον άλλων ανθρώπων, είτε πολλές φορές εναντίον του Χριστού και της Παναγίας. Το έχω συναντήσει πολλές φορές αυτό το πράγμα. Που δεν πάνε εκκλησία, διότι μόλις μέσα στην εκκλησία έχουν λογισμούς για πολλούς και διάφορους λόγους. Λογισμούς ακάθαρτους. Και εναντίον αγίων ανθρώπων και εναντίον του Θεού. Γι' αυτό τρομοκρατούνται. Γιατί τι να πάω στην εκκλησία? Θα πέσει φωτιά να με κάψει. Δεν πάω στην εκκλησία, γιατί συνέχεια σκέφτομαι άσχημα πράγματα εναντίον των αγίων, εναντίον, ξέρω εγώ, των εικόνων, χίλια πράγματα που βλέπει μπροστά του. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να πούμε ότι οι λογισμοί είναι δηλωτικοί της ποιότητός μας. Δεν το δεχόμαστε αυτό. Έτσι, ό,τι και αν έχουμε δεν μας εκφράζει. Αυτό απορρίπτουμε κάθε μορφή λογισμού στο πρώτο στάδιο της προσβολής. Το επόμενο στάδιο, εάν δηλαδή ο λογισμός χτυπήσει και δεν φύγει, τον πιάσουμε λίγο, έτσι, αν τα καταφέρουμε από την αρχή, εδώ είναι η νίκη, αν τα καταφέρουμε από την αρχή, τον διώξουμε με την περιφρόνηση, να τον περιφρονήσουμε και να μην μας πιάσει, ενικήσαμε, γλιτώσαμε. Το δεύτερο στάδιο λέγεται συνδυασμός, δηλαδή σου λέγει, κλέψε αυτό το ρολόι. Και λες,
Να το κλέψω άραγε. Καλή ιδέα. Να δούμε, μπορώ να το κλέψω. Ή χρειάζεται, ας πούμε, άμα το κλέψω θα... κάτι θα μου χρειαστεί. Αρχίζεις να το κουβεντιάζεις. Σημαίνει δηλαδή παρέμεινε στη διάνοιά σου, δεν το έδιωξες, παρέμεινε στη διάνοιά σου και αρχίζεις να κουβεντιάζεις μαζί του. Να το εξετάζεις. Τι πράγμα είναι τούτον άραγε. Να το κάνω, να μην το κάνω. Θα με ωφελήσει, θα με κάνει, ξέρω εγώ, πιο χαρούμενο, πιο ευτυχισμένο. Αυτό το να το κάνω, να μην το κάνω, να δω τι πράγμα είναι, να το κουβεντιάσω. Αφού δεν το έκοψα από την αρχή και δεν το πέταξα, λέγεται συνδυασμός. Αυτό το στάδιο το δεύτερο, και αυτό είναι χωρίς αμαρτία. Δεν αμαρτάνει ο άνθρωπος. Πλην όμως είναι επικίνδυνο. Γιατί από τη στιγμή που δεν το έκοψες, δεν το πέταξες κατευθείαν και αρχίζει ο διάλογος μαζί του, υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος να την πατήσεις. Ιδίως αν έχεις μέσα σου πάθος που δουλεύει, ας πούμε, αμέσως θα έβρει έδαφος ο λογισμός αυτός και θα σε χτυπήσει, θα σε πολεμήσει, θα σε ταλαιπωρήσει. Παρά τα αυτά όμως παραμένει αναμάρτητο. Δεν έχει αμαρτία. Άρα δεν εξομολογούμαστε τους λογισμούς που μας προσβάλλουν τη διάνοιά μας, ούτε τους λογισμούς που ακόμα κάπως συζητώ μαζί τους. Αυτή είναι αναμάρτητη. Το τρίτο στάδιο, από εδώ και κάτω αρχίζει πλέον το πρόβλημα. Το τρίτο στάδιο λέγεται συγκατάθεση. Όταν ένα λογισμός χτυπήσει τη διάνοια, δεν το διώξουμε αμέσως. Τον κρατήσουμε. Αρχίζουμε να κουβεντιάζουμε μαζί του. Να το κάνω, μην το κάνω. Κάμε το και πειράζει. Αφού το έκαμε και προχτές, αφού να το ξομολογηθείς. Τώρα χάθηκε ο κόσμος, θα κλέψει ένα ρολόι, σαν πως εκείνος δεν το κλέψε ή δεν κλέβει τόσα άλλα. Λέει, κλέφτε τον μάστρο μου. Να μην κλέβεις, παιδί μου, τον μάστρο σου. Μα αφού ο μάστρος μου κλέφτει, πάντερ. Καλά, αν κλέφτει ο μάστρος σου, αφού τον βλέπω, λέει, δουλεύομαι μέσα στην εταιρεία και κλέβει τον κόσμο. Δεν μπορώ να του κλέψω κι εγώ εκείνο, αφού εκείνος κλέβει. Δεν μπορεί να του κλέψεις. Έλεγε, ήρθε ένας απλούτσικος νεαρός στον κύριο Παΐσιο, του λέει, γέροντα, δουλεύω σε ένα πλούσιο που κλέβει τον κόσμο, έχει λεφτά πολλά, δεν ξέρει τι έχει, και να σου πω την αλήθεια, του κλέβω πολλά λεφτά. Αλλά, γέροντα, εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού. Τα λεφτά που κλέβω δεν τα χρησιμοποιώ για τον εαυτό μου. Τα κάνω ελεημοσύνη, όλα. Είναι καλό αυτό το πράγμα. Ο γέροντας του λέει, ρε παιδάκι μου, λέει, τι να σου πω, λέει. Έχω διαβάσει, λέει, τους βίους των Αγίων όλους και δια Χριστών σαλούς είδα, λέει. Δια Χριστών κλέφτες δεν είδα ακόμα. Οπότε, για καλό και για κακό, με κλέβεις τον μάστρο σου και ας μείνουν και λίγοι φτωχοί χωρίς ελεημοσύνη. Έλα εδώ, Κυριακή, εδώ. Το τρίτο στάδιο λοιπόν είναι στην κατάθεση. Έλα, Μάρια, δαμέ. Τι τροπλάσματα λέει, δεν το κοντά, δεν αποφάστε. Μη δέχεστε λογισμούς ότι τρώω ανθρώπους. Η συγκατάθεση. Όταν λοιπόν παραμείνει μέσα σου και αρχίζει να κουβεντιάζεις, τότε λες, εντάξει, θα το κάνω. Το δέχεσαι. Από εδώ αρχίζει πλέον η αμαρτία. Εδώ ο άνθρωπος αμαρτάνει πλέον. Δηλαδή, εσυγκατατέθηκε να διαπράξει αυτό που ο λογισμός του έλεγε. Μπορεί να μην μπορέσει να το κάνει. Έτσι. Αλλά όμως από τη στιγμή που συγκατατέθηκε, ήδη έπεσε. Βέβαια, εάν δεν το κάνει στην πράξη, ακόμα παραμένει ένα μέρος σώων, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Είδα κάποιον, λέει, ο οποίος ήθελε να κλέψει. Έκατσε, είδε το σπίτι, το σκέφτηκε, το μέτρησε, έβγαλε τα σχέδια της κλοπής, τις ώρες, τα πάντα, ξέρω εγώ. Είπε ότι κοίταξε, δεν φοβούμαι τον Θεό. Δεν τον συγκράτησε ο φόβος του Θεού να πει, μα να κλέψεις, καλά, φοβάσαι ο Θεό να πάει να κλέψεις. Φοβούμαι τον Θεό. Τους ανθρώπους, να τους γελάσω, θα τους φόβουν τους ανθρώπους. Δεν τον εφόβησε ο φόβος του Θεού,
δεν τον εφόβησε ο φόβος των ανθρώπων, τον εφόβησε ο σκύλος. Διότι όταν πει να κλέψει, τον εμούνταρε ο σκύλος. Οπότε λέει δεν έκλεψε. Μόλις πήρε ο σκύλος πάνω του, το βάλε στα πόδια. Εκείνο λέει που δεν κατόρθωσε ο φόβος του Θεού, το κατόρθωσε ο φόβος του σκύλου. Παρά τα αυτά όμως, και το σπίτι εγκλήτωσε την κλοπή, αλλά και ο άνθρωπος εγκλήτωσε την αμαρτία, την πρακτική μορφή της αμαρτίας. Ναι μεν συγκατατέθηκε, αλλά όμως για διάφορους λόγους δεν έπραξε αυτό το οποίο συγκατατέθηκε. Βέβαια υπάρχει και περίπτωση με ένα πολύ μεγάλο ενδεχόμενο να είναι όλα εύκολα και να το διαπράξεις. Οπότε αυτό το πράγμα προχωρώντας τον λογισμό και αφού πλέον συντελεστεί λέγεται από τους πατέρες εχμαλωσία. Δηλαδή σε εχμαλωτίζει πλέον το πάθος και σε κάνει ό,τι θέλει. Πλέον δεν είσαι ελεύθερος. Φεύγεις εσύ από το τιμόνι και κάθεται ο λογισμός στο τιμόνι και σε πιάνει και παίρνει το όχημα εκεί που θέλει εκείνο. Λέγεται εχμαλωσία. Από εδώ και κάτω σπανίως μπορείς να αντισταθείς και αυτό επαναλαμβάνεται πολλές φορές. Η εχμαλωσία επαναλαμβάνεται πολλές φορές και γίνεται πάθος. Και το πάθος είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα για τον άνθρωπο, γιατί το πάθος είναι δευτέρα φύσης. Και φύσιν μεταβαλήν ου ράδιον, έλεγαν και οι αρχαίοι. Τι σημαίνει ράδιο? Ραδιόφωνο? Εύκολο. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο να μεταβάλεις την φύση, έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες, γιατί ζυμώνεται μέσα στο είναι σου τέλος πάντων αυτή η επανάληψη της εχμαλωσίας του πάθους. Αυτό, παιδιά, είναι έτσι τα πέντε στάδια της προόδου του λογισμού. Τώρα, πώς θα αντιμετωπίζουμε, ποιοι τρόποι υπάρχουν αντιμετώπισης? Ο πρώτος τρόπος που αφορά και το πρώτο στάδιο, την προσβολή, είναι ο πιο επιτυχημένος τρόπος. Είναι η περιφρόνηση. Η περιφρόνηση είναι ο πιο σωστός τρόπος αντιμετώπισης των λογισμών. Μη δίδεις σημασία. Μη το προσέχεις. Ήρθε ο λογισμός και σου λέει, κοίταξε αυτό το πρόσωπο. Ξέρω εγώ, κάμε αυτό το πράγμα, πιάσε εκείνο το πράγμα. Ήβρις τον τάδε, ξέρω εγώ, χτύπα τον, κάμε τον. Μη του δίνεις σημασία. Περιφρόνατο. Ή λογισμοί βλάσφημοι, εσχροί, ακάθαρτοι λογισμοί. Πλήθος λογισμών τέτοιο. Στην εκκλησία. Την ώρα που πάτε κοινωνήσεις ακόμα, οπουδήποτε. Τίποτα. Μην του δώσεις απολύτως καμιά σημασία. Και προσοχή, ούτε να στεναχωρηθείς, ούτε να φοβηθείς, ούτε να ταραχτείς. Έτσι, είμαι μες στη Θεία Λειτουργία και με κυκλώνει ένα νέφος λογισμών εναντίον του Χριστού. Ακάθαρτη, αισχρή, ακατανόμαστη λογισμή αντίον του Χριστού, αντίον της Παναγίας. Μην ταραχθείς και πεις, τι σκέφτομαι εγώ τώρα, Παναγία μας, τι έπαθα. Και αρχίζει να λες τον πατέρι μου, μην ταραχθείς, τίποτα. Περιφρόνησης απόλυτη, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Όπως είσαι στη σπίτι σου και έξω από το σπίτι σου γίνεται φασαρία και δεν προσέχεις. Εσύ διαβάζεις το βιβλίο σου, κοιτάζεις ξέρω τηλεόραση σου, δεν σε ενδιαφέρει τι κάνει αυτούς που είναι έξω. Έλεγε ο κύριο Παΐσιος ότι αυτοί οι λογισμοί μοιάζουν σαν τα αεροπλάνα. Έτσι. Περνάνε τα αεροπλάνα πάνω από την καλύβα μου. Τι με ενδιαφέρει εμένα, αεροδρόμιο να μην έχω, να μην προσγειωθούμε στην καλύβα, και αφού περνάνε και πάνω Θεσσαλονίκη δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή θέλει να πει να μην προσγειώνονται λογισμοί μέσω νου σου, και αφού περνούν και φεύγουν, μην τους δίνει σημασία. Εδώ έχει. Σε αυτό το στάδιο είναι λάθος. Γιατί? Γιατί σημαίνει ότι πανικοβλήθηκες, έτσι. Σαν να λες κάποιου, εγώ δεν σε φοβάμαι και που μέσα λες, Θεέ μου και βοήθα μου να το βγάλω πέρα τώρα. Και τρέμεις. Τρέμει τα πόδια σου και λες, εγώ δεν σε φοβάμαι. Αφού δεν το φοβάσαι, δεν μπορείς τον πατήρι μου. Περιφρόνατο. Περιφρόνατο.
Η περιφρόνηση σημαίνει τελεία περιφρόνηση. Που η στιγμή που καταφεύγεις έστω ακόμα και στην προσευχή, θα το δούμε παρακάτω, ένα λεπτό σημείο τούτο, από φόβο, γιατί έχω πολλούς λογισμούς και δεν μπορείς να τους περιφρονήσεις τελείως και να μην σε ενδιαφέρει, σημαίνει ότι άρχισες να ταράζεσαι. Και ο διάβολος, ο οποίος είναι η πηγή των κακών λογισμών αυτό, βλέποντας ότι καταφέρνει να μας συγχύσει ή να μας θορυβήσει ή να μας πανικοβάλει, που είναι το χειρότερο, να μας πανικοβάλει, τότε πραγματικά το επόμενο βήμα του είναι να μας φέρνει συνέχεια. Μέχρι που μπορεί να τρελάνει και τον άνθρωπο. Δηλαδή να σε πολεμά συνέχεια με τον ίδιο λογισμό και αφού βλέπει ότι σε φοβάσαι, τότε συνέχεια σου φαίνεται το ίδιο και το ίδιο. Όταν βλέπει ότι δεν μπορείς να τον περιφρονείς, άστον, περιφρόνα τον. Ξέρετε πόσους ανθρώπους βλέπουμε που πραγματικά υφίστανται μεγάλα ψυχικά δράματα διότι έχουν ένα λογισμό. Ξέρω εγώ, έχει ένα λογισμό ότι είναι έτσι, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δεν έχει τίποτα συμπτώματα, ούτε έκαμε καμιά φορά κάτι. Απλώς ένα πλήθος λογισμών για το ίδιο, ότι είσαι έτσι, ότι θα πάθεις εκείνο, ότι θα πάθεις το άλλο. Και ταλαιπωρούνται και υποφέρουν, διότι δεν μπορούν να τους περιφρονήσουν. Και προσπαθούν με άλλους τρόπους. Πάνε στο επόμενο στάδιο που δεν είναι το πρώτο, το πιο υγιές. Το πιο υγιές είναι η απόλυτη περιφρόνηση. Να μην δίνεις καμιά σημασία. Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Να πεις ότι εγώ δεν έχω καμιά σχέση με αυτούς τους λογισμούς. Δεν είναι δικοί μου λογισμοί. Έτσι. Έστω και αν είναι βλάσφημοι ακόμα εναντίον του Θεού. Θα πεις τι δουλειά έχω εγώ, ας πούμε, με αυτούς τους λογισμούς. Εγώ θέλω να βρίζω τον Θεό. Όχι λοιπόν. Άστον να λέει. Μου είναι αδιάφορο. Τελείως αδιάφορο. Και δεν με στενοχωρεί καθόλου. Άκουσα μια πολύ ωραία φράση από κάποιους νεαρούς. Είπε ο ένας εις την άλλη, «Μου είσαι παγερός αδιάφορη». Ωραία φράση. Έτσι. «Μου είσαι παγερός αδιάφορη». Δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Ψυγείο, ας πούμε, απέναντί σου. Τίποτε. Πάγος. Ό,τι θέλεις κάμε, ό,τι θέλεις πέ, ό,τι θέλεις φώναξε, μου είσαι παγερός αδιάφοροι. Λοιπόν, έτσι πρέπει να έχουμε και τον λογισμό μας, να μας είναι παγερός αδιάφοροι. Ό,τι θέλουν να σκάμουν, ό,τι θέλουν να σπούν, ό,τι θέλουν να φωνάξουν. Τελείανα εμείς απόσταση από αυτό το πράγμα. Δεν έχουν καμιά απόσταση από αυτήν. Δεν έχουν καμιά σχέση με αυτόν το πλήθος των λογισμών. Γιατί δηλαδή εάν αρχίσεις να αντιλέγεις και λες όχι εγώ είμαι έτσι, όχι είσαι, όχι είμαι, όχι είσαι, άρχισε το διάλογο χωρίς να το καταλάβεις. Έτσι, άρχισε το διάλογο και είδε μπήκες σε ένα άλλο στάδιο που σημαίνει ένα βήμα πίσω. Το πρώτο λοιπόν και το πιο υγιές όπλων αντιμετώπισης λογισμών είναι η τελεία αδιαφορία. Τελεία αδιαφορία για το τι λένε και τι κάνουν. Και αυτό σημαίνει ότι μόλις ανατείλει ο λογισμός, τον αρπάζω και του δίνω μια μπαμ και διαλύεται. Όπως λέει στους ψαλμούς του Δαβίδ, ότι εκεί παρομοιάζει τη Βαβυλώνα και λέει ο ψαλμός ότι μακάρι, μακάριος, αυτός που θα πιάσει τα νήπια σου και θα τα χτυπήσει πάνω στην πέτρα. Δηλαδή μόλις ανατείλει ένας λογισμός και είναι στο πρώτο στάδιο, στο πρώτη εμφάνιση, τον αρπάζω, του δίνω μια και εξαφανίζεται. Γλιτώνω άπαξ και διαπαντός. Άλλος τρόπος αντιμετώπισης, που δεν είναι όμως τόσο ακίνδυνος, και αφού δεν μπορώ με την αδιαφορία, πες ότι επιμένει και για τον άρφε το βήτα λόγο δεν μπορώ να διαφορήσω. Με τσιγκλά δηλαδή αυτό το πράγμα, με στενοχωρεί. Μου δημιουργεί πρόβλημα. Άρα, τι κάνω, τότε πηγαίνω στην προσευχή. Τότε, αφού δεν μπορώ να διαφορήσω, πρέπει κάτι να κάνω, αφού έρχεται και με σουβλίζει αυτός ο λογισμός. Τότε το επόμενο βήμα, τότε είναι η προσευχή. Όταν δεν μπορώ να διαφορήσω, τότε είναι καλό να επιστρατεύσω την προσευχή, η οποία προσευχή βέβαια έχει δύναμη
Αγίου Πνεύματος, έχει χάρη, είναι το όνομα του Χριστού, κυρίως η μονολόγιστος ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, και αυτή η προσευχή συντρίβει τη μανία του λογισμού και την πίεση των λογισμών, τη συντρίβει. Αυτό είναι το επόμενο όπλο, το οποίο όμως, παρόλο που είναι προσευχή και φαίνεται δυνατό, είναι το επόμενο όταν δεν μπορέσω να το αδιαφορήσω. Εάν και με την προσευχή ο λογισμός δεν φεύγει και μενικά, ο λογισμός εκείνος και με στριμώχνει και με σουβλίζει και με στενοχωρεί, δεν μπορώ να βγάλω πέρα, τότε φαίνω έναν άλλον μέσο που λέγεται αντίρρησης. Μου λέει ο λογισμός, παραδείγματος χάρη, τι να πω ένα λογισμό, ξέρω εγώ, κλέψε τούτο το πράγμα. Δεν μπόρεσα να διαφορήσω. Ό,τι και να κάνω, πάρε το μάτι μου να τζαμέ. Ήθελα να το πιάσω. Είπα το Κύριε Ιησού Χριστέ, είπα τις προσευχές όλες, πάλι εκεί. Λες, εντάξει, δυο λεπτά ρε παιδί μου. Μα τι πάνε να κάνεις τώρα, δεν τρέπεσαι. Πάει να κλέψεις τόσο χρονών άνθρωπος. Δεν ξέρεις ότι η κλοπή είναι αμαρτία, ότι κλέψεις να πας στην κόλαση. Δεν καταλαβαίνεις ότι να γίνεις ρεζίλη. Δεν τρέπεσαι να κλέψεις. Πού ξανακούσεις να γίνεις κλέφτης. Αρχίζεις δηλαδή να αντιλέγεις στο λογισμό που σου λέει πιάστο. Φέρνεις αντίρρηση σε αυτούς τους λογισμούς. Βέβαια, είναι 50 και 50 αν κερδίσεις, διότι ο διάβολος έχει μια γλώσσα πιο μεγάλη από εμάς. Του λες ένα σου λέει 10, του λες 10 σου λέει 100, του λες 100 σου λέει 1000. Και άμα αρχίσεις να παλεύεις μαζί του, αν τα βγάλεις πέρα τα βγάλες. Εν τα βγάλεις, είναι πρόβλημα. Αλλά είναι μια μορφή πολέμου. Μπορεί με την αντίρρηση να νικήσεις. Να πεις, τι είναι αυτά τα πράγματα που πάει να κάνεις. Φέρνεις αντίρρηση στον λογισμό. Φέρνεις επιχειρήματα. Μα να ρεζιλευτείς, να σε πιάσουν, να σε δει ο κόσμος όλος. Φοβάσαι ότι αν το μάθουν οι άλλοι θα γίνεις, ξέρω εγώ, κοροϊδό. Δεν το ξέρεις ότι σίγουρα να φανείτε το πράγμα που κάνεις, που υποσκέφτεσαι να κάνεις. Αυτή είναι η αντίρρηση, με πολλούς λογισμούς. Είσαι πολύ βλασφημία αντίον του Θεού. Και λες, εγώ δεν αποδέχομαι αυτό το πράγμα. Εγώ αγαπώ τον Χριστό. Εγώ λατρεύω τον Χριστό. Δεν έχω διάθεση να τον βρίσω. Μπορεί να μου φέρει μέσα μου λογισμούς υβρυσίας, αλλά δεν τους αποδέχομαι. Και ρωτώ αυτό μου, δεν αγαπάς τον Χριστό, τον αγαπώ. Λοιπόν, άρα αυτοί οι λογισμοί είναι ξένοι, δεν είναι δικοί μου. Δεν έχω καμιά δουλειά μαζί τους. Είναι η αντίρρηση. Εάν και με την αντίρρηση δεν μπορέσεις να νικήσεις, έτσι είπαμε, περιφρόνησης, προσευχή, αντίρρησης. Εάν και με την αντίρρηση δεν μπορέσεις να νικήσεις, τότε λένε οι πατέρες, να φέρεις τέμνοντες λογισμούς. Να πιάσεις δηλαδή έναν άλλο λογισμό και χράπ να τον κόψεις στη μέση την πίεση του άλλου. Οποιοδήποτε λογισμό. Είμαι μέσα στην εκκλησία και ο νους μου συνέχεια είναι σε μια αισχρή εικόνα και με αναστατώνει και δεν μπορώ να το φύγω, δεν μπορώ να το βγάλω. Πιάνω την αδιαφορία, δεν γίνεται. Πιάνω την προσευχή, ξανακολλάει εκεί. Πιάνω την αντίρρηση, τίποτα. Κόψε τον λογισμό αυτό. Πώς? Με έναν τέμνοντα λογισμών. Πες, σήμερα τι δουλειές έχω να κάνω, να πάω στον Μπακάλι, να πάω, ξέρω εγώ, στον Κρεοπόλη, να πάω εκεί, να πάω. Αρχίζει ένα άλλο, μια άλλη συζήτηση. Πάει το μυαλό σου εκεί, οπότε οι κακοί λογισμοί έχουν μια ιδιότητα. Αν τους κόψεις, χάνουν τη δύναμη τους. Την πίεση που σε πιέζουν, μόλις τον κόψεις, χάνει την πίεση του. Έλεγε και ο παπά Εφραίμ, μέτρα τα κεριά του πολυελαίου. Λες πόσα κεριά του πολυελαίου, σε αρχίζει 1, 2, 3, 4, 5, να τα χάσει κάποια στιγμή, ξανά από την αρχή. Ξανά από την αρχή, τουλάχιστον μέτρα τα κεριά του πολυελαίου, να αφιονούσεις από κακούς λογισμούς. Ή άρχισε να λες, ξέρω εγώ, να βρέξει σήμερα, ας πούμε, έχει σύννεφα, αν έχει σύννεφα. Λέω τώρα διάφορα πράγματα, τρελά. Έτσι. Θα μου πεις κανένα τώρα μέσα στην εκκλησία σκέφτομαι έτσι πράγματα. Παρά σκέφτεσαι τα άλλα, καλύτερα μέτρα τα καντήλια. Κόψε την πίεση του λογισμού. Ή έρχεται ο λογισμός σου λέει, ξέρεις, πιάστο τώρα το ρολόι. Εσύ αρχίζεις τώρα να λες, η τηλεόραση αυτή είναι ωραία, 10 μαρκά είναι, ας πούμε, άρα και πώς είναι αγοραστός άνθρωπος.
ενέχρωμη, ενάχρωμη, ξέρω εγώ, ήταν από τη Σλέουση, ασπρόμαυρη, μαυρόασπρη κτλ. Αυτό είναι, όσο και αν φαίνεται γελίο, ξέρετε, είναι καμιά φορά που λέει ότι έρχεται ένας να σε πολεμήσει. Δώσ' του μια με το τουφέκι να πέσει κάτω. Και εσύ δεν πέσε. Βάλ' του τις φωνές να φύγει. Βάλε τις φωνές να φεύγει. Το επόμενο βήμα τρέξε να φύγει εσύ τουλάχιστον. Αφού είναι τον εσκότωσες, αφού είναι τον εφοβέρισες, βάλ' το στα πόδια να σωθείς. Αν μείνεις εκεί και κάνεις τον παλικάρι να σε φάει. Γι' αυτό είναι λύση φυγής με, έτσι, να σκέφτεσαι, ξέρω εγώ, ας πούμε μετράς σου τα κεριά και τα καντήλια, αλλά είναι στην περίσταση σωτήρια λύσης, σε σώζει. Όπως επίσης και μια αλλαγή, ας πούμε, του περιβάλλοντος, το οποίο βέβαια είναι λίγο επικίνδυνο αυτό, αλλά πες ότι έχω ένα πλήθος λογισμών, δεν τα βγάζω πέρα. Καλά, βγες λίγο έξω, πίνε ένα περίπατο, μίλα με έναν άνθρωπο, κάμε μια δουλειά, κάμε μια εργασία, απασχολήθουμε κάτι, να φύγει ο νους σου από εκείνο το πράγμα, να φύγει το μυαλό σου από την κατάθλιψη. Άλλαξε περιβάλλον τέλος πάντων. Πήγαινε σε έναν άνθρωπο που ξέρει ότι λέει αστεία, α σου πει κάμπος αστεία, να σου φύγει, ας πούμε, τούτη υπόθεση. Βέβαια και αυτό είναι λύση φύγης, αλλά είναι μια λύση. Α πούμε, δεν μπορεί να καταφύγεις πάντα εκεί, ας πούμε, να γυρίζεις μέσα στους δρόμους, αλλά προκειμένου να πάθεις κάτι χειρότερο, να τη χρησιμοποιήσεις άχρη καιρού. Ένα άλλο επίσης μέσο πολύ σημαντικό για τον πόλεμο των λογισμών είναι το να έχεις στο νου σου διαρκή εργασία. Γιατί όταν ο νους είναι αργός, ονειροβατή και ονειροπολή, σίγουρα θα παράξει πολλά πράγματα. Γι' αυτό στο Άγιον Όρος λέει μια παροιμία, όποιος δεν έχει δουλειά να κάνει, του δίδει ο διάβολος. Είναι καλός εργοδότης. Άμα έχει δουλειά να κάνει, μέσα στην αγωγή θα σου δώσει εκείνος. Κάτι τα σου βρει να πάει να κάνει. Γι' αυτό πριν σου δώσει ο διάβολος δουλειά, πιάσε δουλειά μόνος σου. Να φροντίσει κανείς να μην μένει αργός ο νους του. Τώρα να μου πεις, καλά όλη την ώρα να σκεφτούμαστε πράγματα. Ο νους μας να έχει εργασία πνευματική, η οποία δεν τον κουράζει, αλλά τον ξεκουράζει. Η προσευχή κυρίως είναι πνευματική εργασία του νου, η οποία δεν κουράζει τον άνθρωπο, τον ξεκουράζει τον νου του ανθρώπου. Και όταν ο νους έχει προσευχή, τότε αποκτά μία σκληρότητα που δεν εισβάλλουν, εισχωρούν μέσα του εύκολα τα βέλη των λογισμών. Η μονολόγηση στο ευχή, η νοερά προσευχή, δίδει μία, δημιουργεί δηλαδή, ας το πούμε έτσι, ένα τείχος γύρω από το νου, το οποίο προστατεύει τον νου του ανθρώπου από τις προσβολές των λογισμών. Γιατί η προσευχή, η νοερά, περιέχει το όνομα του Χριστού και την επίκληση του ελέους του Θεού. Και είναι πολύ σημαντικό για την πνευματική υγεία και την πνευματική δύναμη την οποία πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος. Βέβαια, περιττώ να πω ότι στη δύναμη αυτή του νου συμβάλλουν πάρα πολύ η μελέτη, η προσευχή και τα μυστήρια της Εκκλησίας. Δηλαδή, θέλεις να αποκτήσεις υγιή νουν, ο οποίος από μόνος του λειτουργεί και αποβάλλει των κακών λογισμών, όπως παραδείγματος χάρη κάποιος που έχει υγιή όσφρηση, έτσι, ή όπως κανένας σαν και εμένα που έκανα μάγειρα στο Άγιον Όρος, μόλις δω ένα φαΐ, αμέσως καταλάβω εάν είναι ξυνισμένο, παραδείγματος χάρη. Κακός βέβαια. Αλλά το καταλάβω, αφού είμαι μάγειρας. Καταλάβω τι είναι παραπάνω και τι είναι λιγότερο. Τι του λείπει. Μόλις γι' αυτό κάτι λέω, θέλει άλλας, θέλει πιπέρι, θέλει λεμόνι. Πολύ το λάδι, είναι λίγο το λάδι. Ή εχάλασε τον το φαΐ. Όσοι δεν έκαναν μάγειρες ή δεν μαγειρεύουν, μπορεί να φάνε και ξυνισμένα φαγιά ακόμα και όμως να μην το καταλαβαίνουν. Βέβαια αυτό είναι καλό. Ιδίως Χρήστο τράβατο μου το φτύνει το Γιώργο. Λοιπόν, ιδίως
μέσα στο μοναστήρι, θυμάμαι, ας πούμε, έτσι, εκεί δεν έχει και πολλές λεπτομέρειες τέτοιες. Αν εξήγησε και λίγο το φαΐ, δεν σημαίνει ότι το τρώμε. Άμα είσαι μάγειρας όμως που το καταλαβαίνεις, οι πατέρες το έτρωγαν, ήταν ωραίο, μια χαρά. Ωραίο. Είναι σαν εκείνο που έτρωγε το φαΐ και ήταν σαν της μακαρίτης σας που έλεγε. Το ξέρετε το ανέκδοτο. Ήρθε ένας, λέει, στο Άγιον Όρος να γίνει μοναχός. Ιεροντάκης, στα 70 του χρόνια. Εκεί στο Άγιον Όρος μαγειρεύουν όμορφα, ωραία. Έτρωγε στο τραπέζι, παππού σου άρεσε το φαγητό σήμερα. Καλό ήταν γέμα, αλλά κάτι του έλειπε. Δεν ξέρω, ας πούμε. Δεν ήταν από στα φαγιά, ας πούμε, που τρώαμε παλιά. Δεν ήταν, κάτι του έλειπε. Την άλλη ημέρα, πάλι ωραία φαγητά, πάλι όμορφα φτιαγμένα. Παππού σήμερα άρεσε το φαΐ. Τρώω το γέμα, αλλά δεν είσαι τη μυρωδιά που είχε παλιά το φαγητό που τρώαμε παλιά. Κάτι του έλειπε. Κάθε μέρα το ίδιο. Μια ημέρα κόλλησε το φαΐ, μύρισε. Παππού άρεσε στο φαΐ. Δόξα σοι ο Θεός, λέει. Τούτον έφαγε μου, σαν της μακαρίτης σας. Μια ζωή έτρωε κολλημένα φαΐ ο παππούς. Οπότε του έμεινε κακή γεύση, κακή πληροφόρηση να πούμε, γεύσεως. Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος αποκτήσει πνευματική υγεία, από μόνος του, χωρίς αγώνα πολύ, όπως ένας άνθρωπος που όταν του δώσει ένα φαγητό αειδιαστικό, χαλασμένο, δεν μπορεί να το φάει. Έτσι, το έχετε μια αηδία, μια αναγούλα, ας πούμε. Και αν τον πιέσεις, φάει μια κουταλιά, δεν μπορεί. Και αν τον πιέσεις να τη φάει, θα κάνει μετό αμέσως. Γιατί έχει υγιή όσφρηση, έχει υγιή γεύση και μπορεί να καταλάβει το χαλασμένο που το μη χαλασμένο. Άρα το αηδιάζει, δεν μπορεί. Ενώ ο άλλος που χάλασε το αισθητήριά του έχει συνηθίσει με τα κακά πράγματα. Το ίδιο και ο νους του ανθρώπου. Όταν συνηθίσει να μην δέχεται κακούς λογισμούς, τότε από μόνος του ο νους λειτουργεί, αφού προηγουμένως, όπως είπαμε, έχει δυναμώσει μέσα στη μελέτη, που σας είπα και άλλη φορά ότι η μελέτη, το λόγο των Αγίων και των Γραφών είναι σημαντική τροφή για τον νου. Έχει δυναμώσει στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Έχει δυναμώσει στην προσευχή. Έχει δυναμώσει από τα μυστήρια, το σώμα και το αίμα του Χριστού και τα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας, τότε λειτουργεί και αποβάλλει τον κακό λογισμό από μόνος του. Όταν όμως δεν έχει δύναμη και δυστυχώς έχει κακοσυνηθίσει κιόλας να δέχεται αυτούς τους λογισμούς, πάει και κολλά εκεί αμέσως. Πάει κολλά. Αυτή είναι τα στάδια των λογισμών, οι τρόποι που πολεμούμε τους λογισμούς, τα μέσα με τα οποία ο νους δυναμώνει και εκδιώκει τους λογισμούς εύκολα από μόνος του, όπως έχουμε πει τα μυστήρια. Και εδώ να πούμε και κάτι άλλο. Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι ένα πράγμα αφού το σκέφτηκα και αφού το επεθύμησα, άρα μάρτησα. Και μάλιστα φαίνουν και σαν παράδειγμα το λόγο του Χριστού που λέγει στο Ευαγγέλιο, ότι όποιος λέγει εμβλέψει, δει με επιθυμία το άλλο πρόσωπο, μια γυναίκα, έναν άνδρα, με κακήν επιθυμία, τον δει και τον περιεργαστεί με επιθυμία, αυτός λέει ήδη εμίχευσε εν την καρδία αυτού. Ήδη αυτός ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του διέπραξε μοιχεία. Και εμφανίζουν αυτόν τον λόγο ότι είναι σαν να το έχει κάνει. Οπότε λέει και μερικοί, ας πούμε, έτσι έξυπνοι άνθρωποι. Λέει, αφού παρά να κάθεσαι να πεθυμάς, ας πούμε, τα ωραία φαγητά, έτσι, αφού το πεθυμάς, φάτο, είναι αφού σαν να το πεθυμάς, σαν να το έχει φάει. Μα είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα είναι να φάω μια πίτα σουβλάκια και το ίδιο πράγμα να τρέχουν τα σάλια μου και να λέω θα ήθελα να φάω ευχαρίστω μια πίτα σουβλάκια, αλλά δεν την τρώω. Έτσι, σου πολεμάω λογισμό, σκέφτομαι την τρώει, ας πούμε. Φαντάζομαι τώρα, άλλον η ντομάτα και οι ελιές,
κάνουν κάτι ψευτόπιτες τώρα με κάτι, βάζουν μέσα κάτι, μια πίτα, ξέρω εγώ, αυτή τη σουβλάκια και βάζουν κάτι μανιτάρια και κάτι πράγματα και κάνουν συντασία, τάχα ότι είναι σουβλάκια. Μα σουβλάκια δεν είναι σουβλάκια. Είναι να ξεγελάς τον λογισμό σου. Ξέρετε, κάποτε η Εκκλησία έτσι πέρασε μια δυσκολία σε αυτόν τον τομέα, λέγεται, και υπήρχαν δύο τάσεις. Η μια τάση που έλεγε ότι από τη στιγμή που το σκέφτηκες, το εδέχτηκες μέσα σου και το επεθύμησες, έστω και αν δεν το έκαμες, ήδη είναι σαν να το έκαμες. Και άλλοι που έλεγαν όχι, δεν είναι έτσι. Αυτή λέγεται ότι υπήρχε την εποχή που ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης. Και άλλη ήταν μια αυστηρή μερίδα. Αφού λοιπόν ο Άγιος με τις πολλούς του λόγους, τους διακριτικούς, δεν κατάφερνε να τους πείσει, σκέφτηκε το εξής. Εκάλεσε μίαν ημέρα, έστειλε πρόσκληση σε όλους τους κληρικούς του και τους πνευματικούς και της μιας μερίδος και της άλλης μερίδος να έρθουν να φάνε. Και μάλιστα τους είπε, κοιτάξτε, θέλω να με τιμήσετε στο τραπέζι μου, όχι να έρθετε το χορτάτι και να λέτε μα εμπεινώ και θέλω και ξέρω εγώ, όπως κάνουμε εμείς. Θέλω να έρθετε και να φάτε, διότι θα μαγειρέψουμε πολύ ωραία φαγητά. Έδωσε πράγματι εντολή στο μάγειρα εκεί του Πατριαρχείου, ξέρω τη Αρχιεπισκοπής τότε. Έκαμε πάρα πολύ ωραία φαγητά, κάλεσε τους συνδετημόνες, στρώσαν την τράπεζα, κάθισαν εκεί, τα βάλα όλα μπροστά τους. Πεινασμένοι άνθρωποι, γιατί τους είχε πει να έρθουν πεινασμένοι για να μπορούν να φάνε πολλά. Λέει, πατέρες, προσευχή θα κάνουμε τώρα. Και είπε στο διάκονο να διαβάσει μεγάλες προσευχές. Και άρχισε εκείνος και διάβαζε. Προσευχές. Είπε κάμποσο. 10 λεπτά έλεγε προσευχές. Έβλεπαν εκείνοι. Δεν μπορούσαν να κάτσουν αφάνει, διότι ο Άγιος στο κάνει και προσήφχετο. Όταν επιτέλους τέλειωσε ο διάκονος την προσευχή, ευλόγησε τη βρώση και την πόση, λέει, πατέρες, δεν είναι ανάγκη να καθίσετε. Τα είδατε τα φαγητά? Τα είδαμε, Άγια του Θεού. Τα μυριστήκετε? Τα μυριστήκαμε. Τα επιθυμήσατε? Βεβαίως τα επιθυμήσαμε. Τρέξαντα άλλα, σας ξέρω εγώ, όλη η διαδικασία της μάσας, ας πούμε, εκείνη. Άρχισε η διαδικασία του να φάει, ας πούμε, αυτά τα φαγητά. Μάλιστα. Εντάξει, λέει. Τα είδετε, τα σκεφτήκετε, τα επιθυμήσατε, τρέξαντα άλλα σας, σαν να τα φάγατε. Πάτε σπίτι σας. Μα δεν έχει μα. Καλά, γιατί τα άλλα λέτε ότι όταν το σκεφτείς και το κάνεις, ξέρω εγώ, είναι σαν να το έκαμες και άρα πίνε κάμε το. Εδώ διαφορετικό. Αυτό το έκαμε για να τους δείξει ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να φοβάται τους λογισμούς ποτέ. Έστω και αν φαινομενικά προς στιγμή οι λογισμοί τον έχουν ακόμα και εχμαλωτήσει. Από τη στιγμή που δεν έπεσες, έχεις ελπίδα σωτηρίας. Εάν κάνεις βουτιά και σε αρπάξει και το επιτελέσεις αυτό που λέει, τότε εκεί δύσκολα τα πράγματα. Αλλά από τη στιγμή που πρακτικά, έστω και για το φόβο του σκύλου, δεν έκαμες την αμαρτία, δεν την έκαμες. Μπορεί να τη σκέφτηκες, μπορεί να την εσυνδύασες, μπορεί να συγκατατέθηκες, αλλά δεν το έκαμες. Άρα είσαι ακόμα έτσι σε μια θέση πλεονεκτική. Το λέω αυτό διότι δυστυχώς η εποχή μας χαρακτηρίζεται από αυτήν τη φοβία των λογισμών και την υπερευαισθησία των ανθρώπων, ιδίως των νέων ανθρώπων. Αυτή η υπερευαισθησία, ότι είμαι έτσι, αφού το σκέφτηκα, αφού το έκανα, αφού το όλη μέρα αυτό σκέφτομαι, άρα είμαι έτσι, καταστρέφει πάρα πολλούς νέους ανθρώπους. Και όπως είπα και προηγουμένως κάπου αλλού που ήμουν, εάν είπε κάποιος σύγχρονος έτσι ψυχοκοινωνιολόγος, ερευνητής, και νομίζω έχει απόλυτο δίκαιο, εάν ο 20ος αιώνας χαρακτηρίστηκε ως αιώνας του άγχους για τους νέους, ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της κατάθλιψης. Και είναι επόμενο, ξέρετε, το άγχος φέρνει κατάθλιψη, γιατί κουράζει τον άνθρωπο. Και εάν δεν μάθουμε σαν νέοι άνθρωποι,
που είσαστε εσείς. Εμείς επίαμε και που πήγαμε. Εσείς που είστε νεότεροι άνθρωποι, εάν δεν μάθετε να πολεμάτε τους λογισμούς από την αρχή και να έχετε πνευματική υγεία καλή και σωστή, τότε θα πέσετε σε δεδάλους πολλούς ψυχικών έτσι εχμαλωσιών που δεν θα βγαίνετε από μέσα. Και η πνευματική υγεία είναι αυτό, το να διώχνεις τον λογισμό κατευθείαν αφού είχες δυναμωθεί, αλλά και κάτι άλλο, το οποίο έλεγε ο ύμνηστος γέροντας Παΐσιος. Να μπορέσεις ακόμα το μυαλό σου να το κάνεις εργαστήριο καλών λογισμών. Και λέει ο γέροντας, εδώ λέει, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αυτός που έχει κακούς λογισμούς λέει, άμα δει ένα σίδερο, έτσι θα το βάλει μέσα στον λογισμό το καλό και θα το βγάλει Άγιο Ποτήριο. Εκείνος που έχει κακούς λογισμούς, άμα δει ένα Άγιο Ποτήριο, θα πει αυτό το ποτήριο, το Άγιο Ποτήριο, εντάξει είναι σαν ένα ποτήρι, είναι σαν ένα ποτήρι μέσα σε μια κουζίνα, μια κουζίνα είναι μια κοπέλα και μια κοπέλα ξέρω εγώ χίλια δυο άλλα πράγματα μετά. Δηλαδή από το Άγιο Ποτήριο μπορεί να βγάλει χίλια κακά, γιατί έχει μάθει να έχει κακούς λογισμούς, και ο άλλος ο οποίος έχει καλούς λογισμούς και σφαίρες να δει ακόμα, θα τις βάλει μέσα στο χωνευτήρι του νου του και θα τις κάνει ακόμα για το καλό. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάσχει και η εποχή μας από αυτήν την, το ότι δυστυχώς ακόμα και τα μωρά τα μαθαίνουμε, τα διαστρέφουμε να παράγουν κακούς λογισμούς. Και είναι φοβερό πράγμα δηλαδή το κακός λογισμός. Παραδείγματος χάρη, έχω μια δουλειά και βιάζομαι και τρέχω και έρχεται άλλο να με συναντήσει, είτε δεν τον είδα είτε από τη βιασύνη μου δεν μπορώ να του μιλήσω και τρέχω. Αρχίζει, βέβαια, εμάς δεν μας μιλά, εμάς δεν μας δίνει σημασία, δεν μας αγαπά, δεν μας θέλει, δεν μας κοιτάζει. Βέβαια, αν είμαστε πλούσιοι, αν είμαστε ξέρω εγώ νέοι, αν είμαστε έτσι, αν είμαστε αλλιώς, θα μας δίνει σημασία. Εμείς επίαμε να εξομολογηθούμε, 2 λεπτά πέταξε μας έξω. Ο άλλος επίε, και ώρες είχε το μέσα και το έλεγε αυτό γιατί του πήρα και μια τσάντα πράγματα. Στο μεταξύ μπορεί να κράτα μια τσάντα με πράγματα δικά του. Δεν έφερε δώρα του πνευματικού, ας πούμε. Ναι. Ο κακός λογισμός. Ξέρετε τι φοβερό πράγμα είναι τούτο. Φοβερότατο. Δηλαδή καμιά φορά σου και τραβάς τα μαλλιά σου. Το τι μπορεί να παράξει ο νους του ανθρώπου δεν λέγεται. Σας είπα έτσι 2-3 παραδείγματα και άλλες φορές. Και έχω δει πραγματικά έτσι, λόγια το όνομα του Θεού δηλαδή, τι μπορεί να παράξει το μυαλό του ανθρώπου. Μια φορά εξομολογούσε ένας στο Άγιον Όρος, του διάβασε την ευχή, ξέρω εγώ, ήταν να φεύγει ο άνθρωπος και ήθελε να βγάλω το κομποσχήνι μου. Έβαλα το χέρι μου στην τσέπη μου και τράβησε το κομποσχήνι μου. Μέσα στην τσέπη μου είχα και τα κλειδιά μου. Οπότε ανακούστηκε αυτό το τσακ τσακ των κλειδιών. Εγώ ποτέ μου δεν κρατώ. Δυστυχώς έχω μάθει και δεν κρατώ ποτέ μου χρήματα πάνω μου. Στο Άγιον Όρος δεν είχα. Εδώ που έχω και λίγα δεν τα κρατώ και τέλος πάντων. Ακούστηκαν τα κλειδιά. Τι νόμισε εκείνος. Ότι έκανα την τσέπη μου έτσι και κατσάρισε για να ακούσει τα κέρματα και μέσα του λέει συγγνώμη πάτε δεν σε πλήρωσα. Πώς σας στοιχίζει. Λέω γεια μου τα κλειδιά μου πήγαινα να βγάλω για το όνομα του Θεού. Νόμιζε ότι έκανα την τσέπη μου για να μου δώσει κέρματα, ας πούμε. Τι με πέρασε. Και λέω, κοίταξε, αν δεν μου το έλεγε, θα έλεγε, ας πούμε, ότι κοίταξε το, έκαμε την τσέπη του έτσι για να του δώσουμε λεφτά. Ήρθε άλλο στο μαχαιρά του που μείναμε για σμό, ας πούμε, εκεί, μας έβγαλε ότι πίναμε καφέ μες στην εκκλησία. Έρχεται, άκουσα από κάποιους, λέει πάτε να σας το πω συγγνώμη, επειδή σας αγαπώ ας πούμε, κυκλοφόρησε κάτι στη Λευκοσία, το λένε ξέρω εγώ. Να που λέγε μου, τι έγινε. Είπαν ότι ήρθαν να προσκυνήσουν και πίνατε καφέ μες στην εκκλησία. Μα οι μοναχοί, ναι οι μοναχοί. Πρώτα απ' όλα οι μοναχοί δεν πίνουν καφέ στο μοναστήρι μας, δεν είχαμε ευλογία, δεν πίναμε καφέ. Δεν χρησιμοποιούσαν το καφέ εμείς οι μοναχοί. Ποιος μοναχός ήπιε καφέ. Καλά, τον είδε. Τον είδε, μα τον είδε τον μοναχό. Εντάξει, δεν τον είδε τον μοναχό, λέει. Είδαν τα φλιτζανάκια του καφέ μες στην εκκλησία. Τι ήταν. Στο Άγιον Όρος και στο μοναστήρι, ξέρετε, κάθε πρωί όταν δεν έχουν θεία κοινωνία, παίρνουν αντίδωρο και πίνουν αγιασμό.
και έχει μια πορσελάνη, ξέρω εγώ, ένα δοχείο, πήγε αγιασμό. Πώς θα πιούν αγιασμό με τα φλιτζανάκια. Στο Αγιονόρος είχε κάτι ωραία παλιά σημαίνια. Εμείς είμαστε φτωχοί, είχαμε τα φλιτζανάκια του καφέ. Πίναμε με Κίνα. Τα είχαμε βέβαια και στο Στασίδι. Βέβαια, ο εκκλησιαστικός υπεύθυνος, επειδή πήγαινε και βουτούσαν μέσα οι ξένοι, έφευγε την κούπα του αγιασμού και μέναν τα φλιτζανάκια μέσα στο δίσκο. Οπότε σου λέει ένα δίσκο με φλιτζανάκια, τι άλλο θα είναι παρά ο καφές που πια προηγουμένως. Λέω, καλά, είπε ότι εντάξει, βρε παιδί, να πιούμε έναν καφέ. Ένα πιο μέσα στην εκκλησία των ευλογημένων. Να βγει με παρέτσι να τον πιω. Καλά που δεν είπα, που ήταν και υποκουπισμένα, ότι βγάλαμε στην τύχη μας. Αλλά σκάτω και καφετσούδες στο τέλος. Μα τι παράγει ο νους του ανθρώπου. Τι είπατε. Ναι. Λέει ο άλλος, ξέρεις, ας πούμε, ας το πω γι' αυτό. Λέει, αυτό που φοράς πάνω στο κεφάλι σου δεν είναι 50.000 λίρες, ας πούμε. Λέω, καλά, νόμιζες μέχρι τώρα ότι αυτό που φοράει ο επίσκοπος στο κεφάλι είναι 50.000 λίρες. Μα, δηλαδή, είμαστε πελοί, ας πούμε. Για το όνομα του Θεού. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Είναι χρυσά, παιδί μου. Και τα χρυσά κουμπιά που έχετε πάει στα πανεφόρια σας, χρυσά. Επειδή φαίνονται χρυσά. Είναι ψευτοπράγματα επίχρυσα, έτσι, για τον τύπο της παραδόσεως. Αλίμονο τώρα ήταν χιλιάδες λίρες εκείνα τα πράγματα. Ποιος έχει χιλιάδες λίρες. Όταν βάλαμε τους πολυελαίους στην Καθολική, βάλαμε χρυσά μέσα στην εκκλησία. Κόψε, λέω, ένα κομμάτι αφού είναι χρυσό, πιάσε μια σιγάτσα, κόψε και πάρ' το σπίτι σου να δεις την τύχη σου. Δεν μπορεί να κάνουμε. Βρε παιδάκι, μπρούντζο είναι ρε παιδί, μπρούντζο, βερνικωμένο μπρούντζο. Χρυσός ο ευλογημένος. Μπρούντζο, γυαλισμένος ο βερνικωμένος. Μα δυνατό, δηλαδή, ποιος πλούσιος μεγιστάνας μπορεί να κάνει χρυσούς πολυελαίους τόσο βαρετούς και όσο κρεμάζει. Δυνατό να χρυσεί. Και όμως βλέπετε ότι ο νους του ανθρώπου παράγει κακούς λογισμούς όταν έχει μάθει το κακό. Ή βλέπετε άλλο, σου λέει, μα κοίταξε, γιατί τούτος ας πούμε κάνει το πράγμα. Για να κάνει αυτό το πράγμα κάποιο συμφέρον έχει. Χωρίς συμφέρον δεν κάνεις τίποτε σήμερα. Άρα για να μιλάς, κάποιο συμφέρον έχεις, Κύριε. Κάτι θέλεις. Για να πιάσεις τον άλλο τηλέφωνο, κάτι συμφέρον έχεις. Δηλαδή, έχει τόσο διαστραφεί ο νους, ώστε σαν να και μην υπάρχει πλέον δυνατότητα να μιλώ του άλλου χωρίς συμφέρον. Έτσι. Δεν υπάρχει, δηλαδή, περίπτωσης να βλέπω τον άλλο με αγνότητα, ας πούμε, χωρίς τίποτα. Με ανιδιοτέλεια. Δεν θέλω τίποτε καλέ. Ούτε θέλω να αποδώσεις, ούτε θέλω να σου δώσω τίποτε. Είμαστε δύο άνθρωποι που κουβεντιάζομαι. Σόρι και καλά, δηλαδή πρέπει να σου δώσω να μου δώσεις. Δούνε και λαβή. Είναι μεγάλο πράγμα, παιδιά, η αγνότηση του νου μας, η οποία βγαίνει μέσα από την καθαρότητα της ζωής μας, μέσα από την προσοχή ή στους λογισμούς. Να μην μάθουμε να διαστρέφουμε το νου μας εργαζόμενοι τους κακούς λογισμούς. Βέβαια, αυτός είναι ένας μεγάλος αγώνας. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και ο άνθρωπος αγωνίζεται, πέφτει, σηκώνεται, μαθαίνει, αλλά τουλάχιστον να μάθουμε αυτή την τέχνη και να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να δώσουμε πνευματική τροφή στο νου μας για να μας δώσει στη συνέχεια καλούς καρπούς, να παράγει καλούς καρπούς. Δεν έχω χρόνο να σας πω περισσότερα. Εάν έχετε όμως απορίες, να μην τις πούμε τώρα, επειδή έχουμε και κάποιους φιλοξενούμενους μας από την Ελλάδα, θα τους δούμε δίπλα στο Αρχονταρίκι και η ώρα είναι 9.30, γράψετε τες και την επόμενη φορά να μου τις φέρετε εδώ, θα τις απαντήσουμε. Εντάξει, ωραία. Συ Θεό θα είμαστε εδώ κανονικά σε 15 μέρες. Θα κάνουμε την προσευχή μας και να φύγουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου.
Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.